σαν του ΠΑΟΚ την ομάδα. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα ομαδάρα δοξασμένη και με δάφνες στολισμένη που τα 11 παιδιά μας. Καλησπέρα σας φίλοι και φίλες από το ΠΑΟΚ News 19. Επιστρέψαμε με ακόμα μια εκπομπή. Όπως σας είπαμε και στο τελευταίο pre-game που είχαμε κάνει πριν το όφι ΠΑΟΚ, είχαμε πει ότι φέτος θα έχουμε πάρα πολλές εκπομπές και έτσι επιστρέφουμε για ακόμα μία. Τώρα στη διακοπή να πούμε τι έφτιαξε με τον όφι, τις μεταγραφές, ποιες είναι καλές, ποιες όχι. Να σχολιάσουμε λίγο την αρχή τη σεζόν τώρα που έχουμε και τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Καλεσμένος είναι ο Ανάργυρος Σταλιάκας. Καλησπέρα φίλοι και φίλες Γιάννη Φορά, καλησπέρα Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ που με κάλεσε την εκπομπή σου. Τιμή μου. Δικιά μου τιμή μου, μεγάλε Παναγιώτη. Έχουμε και χορηγία από τα Βίκος. Σήμερα νεράκι βέβαια. Πάμε να τα πούμε παιδιά. Έχουμε να πούμε πολλά. Ξεκίνησε η σεζόν στο ποδόσφαιρο. Ναι. Ξεκινάει και στο μπάσκετ 30 του μήνα με Παναθηναϊκό. Αλλά έχουμε φιλικό με τα Σκόπια παιδιά. Μουζου του Σκοπίου, κάπως έτσι λέγεται. Ναι. Πότε είναι το παιχνίδι, νομίζω. Μια του μήνα παίζουμε σε τρεις μέρες, παιδιά. Στο μπάσκετ δεν επιτρέπονται και στο παλατάκι να έρχονται εκτός φίλαθλοι. Αλήθεια, το γνωρίζω. Έβγαλε ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία. Ναι. Αυτά λοιπόν, ας πιάσουμε τα θέματα από την αρχή, Παναγιώτη. Ας μιλήσουμε. Σήμερα τα θέματα είναι θα μιλήσουμε για το ΠΑΟΚ Όφι και την ευρωπαϊκή πορεία μέχρι στιγμής στο ΠΑΟΚ. Ναι. Και για τις μεταγραφές. Τις μεταγραφές που έχει κάνει μέχρι στιγμής στο ΠΑΟΚ. Ναι. Και άμα θα κάνει όχι, τι εμείς έχουμε πληροφορήσει μέσα από την ΠΑΕΑ γνωστών. θα κάνουμε και το Q&A το οποίο μας στείλατε πολλές ερωτήσεις. Είχαμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Και ας ανοίξουμε και κάποιες γραμμές για εκλεκτούς φίλους οι οποίοι εδώ και χρόνια στηρίζουν το κανάλι μας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε για το ΠΑΟΚ Όφι. Ναι. Πάμε να δούμε το ΠΑΟΚ Όφι. Λοιπόν, στο ΠΑΟΚ Όφι φάνηκε αισθητή, θα έλεγα, η παρουσία, η απουσία του Τάισον. Φάνηκε ότι έπρεπε να ήταν. Σε ποιανού θέση έπρεπε να παίξει ο Τάισον, φίλε Παναγιώτη, θεωρείς? Σε ποιανού θέση? Στο Αντρίγιο. Ο Ζήφκοβιτς, ναι, Ζήφκοβιτς του κουράστηκε. Ναι, δεν έχει άλλες ανάστασεις όπως είχε στα ευρωπαϊκά μάτς. Ναι, ναι, ο Ζήφκοβιτς παίζει συνέχεια βασικός. Σε μερικά τα έχει βγάλει και 90 λεπτά. Δεν μπορεί να αντέξει συνέχεια. Και πιστεύω ότι ήταν λάθος του Λουτσέσκου να κάνει rotation με τον Όφι. Όφι είναι πάντα δύσκολη εδώ. Ναι, και εγώ το είχα πει εξ αρχής, σε όποιον κόσμο έβλεπε έξω, ότι από την έδρα του Όφι δύσκολα θα περάσουμε. Δυστυχώς τα λόγια μου βγήκαν αφινά. Και δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί έκανε rotation τον Τάισον, ενώ έχει διακοπή των εθνικών και ο Τάισον δεν πάει σε εθνική. Επίσης είδαμε και το 4-4-2 πρώτη φορά του Λουτσέσκου στο 70, που δοκίμασε ένα νέο σύστημα την ώρα που πάω και εγώ όταν θα έλεγα να σκοράρει. Αλλά τελικά δεν έπαιξε με τρεις πίσω. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν είναι ώρα για πειράματα, θεωρώ. Ναι. Σε εκτός έδρας μάτς. Με την Κηφισιά κάντα, με τον Παρτσαλαϊκό κάντα, αλλά σε εκτός έδρας με τον Όφη που γκέλαρε και ο Άρης. Τώρα, σαν να έχουμε παιχνίδι με τον Άρη. Πάω Κάρι, του πάω Άρη. Πάει για να ζωηθεί όπω λέμε εδώ. Δηλαδή, με το ζόρι πήρε νίκη με την Τρίπολη, έχασε από τη Λαμία. Με ποιον άλλον έχασε. Πρωταγωνιστική. Μέσα στον Όφη έχασε. Δηλαδή, δεν ξέρουμε, άρχισε να του φεύγουν παίχτε. Υπάρχει μια. Έχει πάρα πολλού παίχτε ο Άρη. Νέο προπονητή. Ναι, τρική μία υπάρχει μέσα στην ομάδα του Άρη. Θα δούμε τώρα. Το θέμα με εμά είναι ότι. Εμείς όμως έχουμε το ρητιακό πει, παίχτες μας και κουράσουμε. Ναι. Ο Κωνσταντέλιας δεν κλείθηκε, γιατί θα το σχολιάσουμε για αυτό το θέμα. Ναι. Γενικώς στον ΠΑΟΚ δεν το βολεύει η διακοπή. Μετά τη διακοπή δεν έρχεται καλά, αλλά αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και η μοναδική στιγμή που βολεύει τον ΠΑΟΚ τη διακοπή. Γιατί φάνηκε στο Όφι ΠΑΟΚ ότι θέλει τη διακοπή. Θέλουμε την ξεκούραση, έτσι είναι το μεχτόν. Τώρα θα δούμε. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Άρης, εγώ δίνω άσο παιδιά. Πιστεύω ότι και ο Μεϊτέ και ο Αντώνιος Μάρκος. Θα ενσωματωθούν στην ομάδα. Τώρα είδαμε και ότι εκτός αποστολής ευρωπαϊκής λίστας έβγαλε το Φελίπε Σουάρες, το Σάστρε. Το Σάστρε, Νάσμπερκ. Ναι. Νάσμπερκ, δηλαδή τον Νάσμπερκ τον πήραμε πέρσι, δεν ξέρω τι το βάζει να παίξει. Δηλαδή τόσο κακό center back είναι, αλλά γιατί δεν είναι. Γιατί γύρισε ο Μιχαηλίδης, λέω γι' αυτό. Ναι, γύρισε ο Μιχαηλίδης, αλλά και ο Νάσμπερκ. Πρέπει να πάρει την ευκαιρία του, θεωρώ. Τι άλλο, από ποιου άλλου άφησε εκτός, για θύμισε μου. Διακτή νομίζω άφησε. Όχι, ο Διακτή είναι μέσα στη. Έχει. Τους έχει. Τέλος πάντων, επειδή είχαμε και κάποιους ξένους που ήταν παρμός, πήραμε και τον καινούργιο του Βούλγαρο, ο οποίος είναι τρομερός παίχτης. Τον κλέψαμε τελευταία στιγμή, όπως λέγανε Ολυμπιακό, και τα βουλγαρικά μέσα από τον Ολυμπιακό. Αυτό πώς το είναι, ο Ολυμπιακός δεν δίνει 6 εκατομμύρια, εμείς 3,5 και αυτή σε εμάς. Εδώ, για μια ΔΕΘ πουλήσαμε μια μεταγραφή. Κάτι καλά έκανε ο Ιβάν. Τώρα που λέμε για μεταγραφές,
θα πάρουμε άλλο παίχτη Σαμαρά. Έχει κάποιε πληροφορίε. Μέχρι πληροφορίε που είναι το ΠΑΟΚ, τελειώνει εδώ τη μεταγραφή σου. Γιατί ναι, δεν μπορεί να δηλώσει κάποιο στην Ευρωπαϊκή Λίστα από Γενάρη. Ίσως φέρουμε κάποιο. Σεντερφόρ, να πω κάποιο δεκάρι. Ένα δεκάρι χρειάζεται το ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά να ξεκουράζει λίγο τον Κωνσταντέλια, γιατί είναι ο μόνο που παίζει. Δηλαδή, δεν θα έχει ανάγκη. Ο Μουρκ δεν είναι. Ναι, ο Μουρκ εντάξει, ρε παιδιά, είναι η τελευταία σου ανάγκη. Όταν είναι τραυματισμένη πριν να μπει, αλλά δεν είναι και κακό ο Μουρκ, να πούμε την αλήθεια, Παναγιώτη. Ναι, αλλά θες παίκτη μεσοπιθετικά. Έχεις πέντε παίκτες και τρεις παίζουν μέσα. Έφερες, Παναγιώτη, το Βούλγαρο. Ένας παίκτης φτάνει. Φτάνει. Για όλες τις πέντε παίκτες, κάλυψε τη θέση του Νάρη, μια χαρά είναι. Λοιπόν, έχουμε ο Πάου, βλέπουμε τους ορίστες στο θέμα center forward. Σαματά δεν έχει μπει καλά. Δεν έχει ενσωματιστεί ακόμα. Δεν έχει μπει καλά, δηλαδή. Ναι. Δεν θα έχω δει μέσα στην περιοχή να κάνει κάποια ευκαιρία να δημιουργήσει κάποια απειλή. Παρά ο Μπράντον Τόμας. Συνεχίζει τα δικά του. Συνεχίζει το κλασικό Μπράντον Τόμας. Άμα θέλει σκοράρει, άμα θέλει δεν σκοράρει. Τι να κάνει, δεν έχει κάποιο στάνταρ, μια σταθερότητα θα λέγαμε. Ας μιλήσουμε για τον Ευρωπαϊκό Πάου. Πρώτο μάτς, Πάου Μπέιταρ, Ρωσαλίμια. Πιστεύει ότι μπορούσαμε. Πούμε και μέσα στην Τουμπέ, είχα πάει παιδιά να σου πω μια τέτοια. Με το Πάου Μπέιταρ πήγα. Πόλεσε τα μάτια μου, ειδικά το δίδυμο και Τζιόρα Μουρκ. Έλεγα ο Πάου χρειάζεται ενίσχυση. Δεν μπορεί να παίξει αυτό ο Πάου. Ήμασταν τραγικοί. Τραγικοί είχαν και δοκάρι και οι Ισραηλοί. Πώς δεν χάσαμε, να πούμε την αλήθεια. Είχα μια χαμένο πέναλτι. Πολύ κακό. Χαμένο πέναλτι του ΣΒΑΠ. Μόλις παίρνει το πέναλτι, λέω το φίλο μου το σκηνοθέτα, ο οποίο σήμερα απουσιάζει δυστυχώς. Λέω ο σκηνοθέτα το και λέει στο ΣΒΑΠ θα το χάσει. Και όντως αυτό έγινε, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να πω πολλά. Τέλος πάντων, όμως βγάλαμε αντίδραση. Κάνα και αυτά είναι. Τι να πούμε, ήταν ομάδα τσίρκο. Δηλαδή, μόλις που έβαλε το αυτογκόλ, καταλαβαίνω ότι τα τέσσερα που φάγανε εκεί μέσα και λίγα ήταν. Θέλω να περάσουμε τον Μπαπ. Ποιο, Μπεϊτάρο, άλλη μουσική. Λοιπόν. Έκανε όμως και πολύ ωραίο μάτι και ο Κωνσταντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας τους βρέθησε τους Ισραηλινούς. Τέλος πάντων. Πάω Χάιντουκ. Σε αυτό το μάτι, παιδιά, πίστευα ότι δεν θα περάσουμε. Χάιντουκ ποτέ. Δηλαδή και μέσα εκεί που είχαν και δύο δοκάρια και του ένα μπάπα που είπα μπάπα. Και μονότομο μα έπαιζε, μπάλα δεν παίξαμε. Λέω χ που θα πάρουμε, τη χέρι θα πήραμε το χ, πήγαμε στην Τούμπα. Τρία γκολ Χάιντουκ δεν άγγιζε να φάει. Χάιντουκ έχει μια ομάδα τύπου ΑΕΚ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού του Ελληνικού Πρωταθλήματο, θα έλεγα. Αυτή τη στιγμή έχει καλού παίχτε. Είχε ένα Λιβάη τη ΑΕΚ, ο οποίο στο πρώτο μάτι ήταν πρωταγωνιστή και το δεύτερο σχεδόν δεν φάνηκε. Πρώτο μάτς πιάσαμε και πέναλτι, φίλε Παραλίγκα, από τα Βαγαλά. Ναι. Πιάσαμε και πέναλτι, παιδιά. Άρα, τι να συζητάμε τώρα, τυχερή, εντάξει, τα τρία αποφάνε. Η κέση του ΠΑΟΚ έπαιξε καλύτερη μπάλα και βοήθησε και ο λαός του, δηλαδή, μέσα στην Τούμπα ΠΑΟΚ και τη Χάρτς που έριξε 4 και πάλι ήμουν εκεί πέρα. Ναι. Έχεις εκείνο το μάτς, ήταν ειδονή σκέτσι. Τέλος πάντων, η Ευρώπη ΠΑΟΚ πήγε καλά, θα έλεγα. Παρόλο που μας έβγαλε την ψυχή, θα έλεγα, και στο πρώτο παιχνίδι με την Μπεϊντάρ και με την Όση, μας έβγαλε την ψυχή. Αυτά, τώρα έχουμε μια κλήρωση βατή, δεν θα την έλεγα και βατή, δηλαδή και η Αμπερντίν μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα και το Ελσίνκι. Είναι ομάδες οι οποίες, ο ΠΑΟΚ ναι, είναι καλύτερος, άμα είναι σοβαρός ΠΑΟΚ θα κερδίσει, άμα είναι ΠΑΟΚ στον Όφι, κοίταξε, πάλι με το ζόρι θα είμαστε. Εγώ πιστεύω, πιο μεγάλη ζημιά μπορεί να σε κάνουν οι άλλες δύο παρά η Άιντρα. Είναι ακριβώς, είναι η Άιντρα. Αν τα περιμένεις τι θα κάνει η Άιντρα, είσαι προετοιμασμένος. Ναι, η Άιντραχ λέει ότι του κερδίζει όλε. Εσύ πα τώρα με την Άιντραχ να πάρει κάποιο χιλ μέσα ναι, και να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην Τούμπα. Έτσι δεν είναι, φίλε Παναγιώτη. Πιστεύω ότι και μέσα στην Άιντραχ θα έχουμε 5.000 παοξίδε από την προμηνύεται. Και πιο πολλού. Και πιο πολλού. Όσο περισσότερα εισιτήρια μπορέσει πάρει, ΠΑΕ. Αυτά. Τώρα θα περάσουμε στο Q&A. Θες να πούμε και μια σχόλια για τις μεταγραφές που δώσαμε. Κάνε ένα σχόλιο για τις μεταγραφές, για Μεϊτές, Μάρκος Αντώνιο. Για Νάρη που δώσαμε. Ναι. Ο Νάρη έπρεπε να φύγει. Φάνηκε. Δεν είχε το μυαλό του στην ομάδα. Ναι, φάνηκε στο μάτι ότι δεν ήταν εδώ. Έπρεπε, ήθελε να φύγει. Λοιπόν, ξεκινάμε το Q&A, παιδιά. Πάμε στην πρώτη ερώτηση. Η κέφαλος 24 News. Ποιο είναι αυτό, τι πιστεύει ότι η διακοπή θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Το απαντήσαμε και πριν, νομίζω. Εγώ θεωρώ ότι θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ να πάρει κάποιες ανάσες μέχρι εκεί. Δεν είναι ο Κωνσταντέλιας που τα έχει παίξει στην Εθνική. Και με τις καινούργιες προσθήκες νομίζω ότι θα έχουμε καλό rotation. Ενώ πριν δεν είχαμε rotation στην ομάδα. Τι πιστεύετε ότι έφυγε ο ΠΑΟΚ και έφυγε με ήττα από την Κρήτη. Ποιο είναι. Τι πιστεύει. Σχολιάσαμε και πριν. Ναι. Ήταν λάθος του Λουτσέσκου το rotation. Δεν έκανε rotation, νομίζω η βασική ομάδα έπαιξε. Μόνο ο Κουλιεράκης δεν έπαιξε, έπαιξε ο Μιχαηλίδης. Όλα τα άλλα, εντάξει, ο Τάισον έλειπε. Έκανε και το 4-4-2 το οποίο θεωρώ ότι
Η ομάδα ήταν προετοιμασμένη καλά για το 4-4-2 με δύο center forward, τον Τζίμα και τον Σαββατά. Γνώμη για Άμυλο Κόνφερντς, το είπαμε πριν λίγο. Πιστεύει ότι ο Κόγκ θα είναι καλύτερος από τον Ίγκασον. Ο Κόγκ είναι λίγο πιο νέος. Και από ό,τι έχει δείξει, είναι πιο σταθερός από τον Ίγκασον. Ναι. Είναι πιο σταθερός, εννοείται. Βλέπουμε ότι ο Κόγκ δεν δέχεται. Εντάξει, ο Κόγκ έχει παίξει και Premier League. Ξέρει και το μεγαλύτερο επίπεδο. Δεν δέχεται εύκολα γκολ. Δηλαδή, δέχτηκε όλο και όλο στην ευρωπαϊκή του πορεία 2 γκολ. Σε 6 μάτς. Σε 6 μάτς. Τίποτα. Ποια μεταγραφή σας έκανε εντύπωση φέτος? Σαν ηχηρή, μεταγραφή ποια σου φάνηκε πιο ηχηρή? Του Εκόνγκ. Και τώρα του Βούλγαρ. Έχω περιμένω πολλά το ΜΕΙΤΕ. Θα δούμε. Το νόμι για αποχώρηση στην ΑΕΚ. Την είπαμε και πριν ότι δεν είχε το μυαλό του στην ομάδα. Ήθελε να φύγει, πήγε 5 εκατομμύρια το χρόνο και περπατάει στα χωράκια της ειδικής αγαπίας. Τέλος πάντων. Ο Πάνος Σάμπ 2006, δεν το ξέρω τι γύρω. Ποιος πέρυσι έκανε εντύπωση μέχρι στιγμής φέτος, το απαντήσαμε. Λοιπόν, η ομάδα θέλει χρόνο, έγινε μία ένταση, τρίτη αγωνιστική, υπάρχουν άλλες 33 ενώσεις, το πρωτάθλημα έχει ακόμη δρόμο και άλλες ομάδες αγγελάρουν. Όπως βλέπετε, ο Πανσεραϊκός πήγε μέσα στον Ολυμπιακό με τον Ζόρι, κύριε Ολυμπιακός. Πήγε μέσα στην ΑΕΚ και έφερε εκεί, κόντεψε να χάσει η ΑΕΚ. Ναι. Θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις στο πρωτάθλημα, το περιμένουμε αυτό. Πολλές εκπλήξεις και μακάρι. Ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΚ στο Βόλο, στο τέλος το γλίτωσε. Ο Πανσεραϊκός μέσα στο Γιάννο με τους στοχοδόντες, με τον Ζόρι. Βλέπουμε ότι θα υπάρχουν πολλές γέλες στο πρωτάθλημα. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει το αγωνιστικό το πρωτάθλημα. Σαν πέρσι θα είναι, παιδιά, σαν πέρσι θα είναι. Δεν είναι ένας Ολυμπιακός που πρέπει να έχει μπροστά σου. Πιστεύει ότι ο Πάκ θα γυρίσει πιο δυνατός από την διακοπή. Το είπαμε. Αν υπάρχει περίπτωση άλλη μεταγραφή, σταδιακά ανεβαίνουμε με εξαίρεση τον Όφη. Πιστεύω ότι με την προσθήκη των νέων παιχτών θα γίνει και κατάλληλη προετοιμασία τώρα στη διακοπή. Θα ενσωματωθούν καλύτερα. Τώρα αυτό με τη διακοπή θα ενσωματωθούν. Μας συμφέρει αυτό το πράγμα. Και θα έχουμε καλύτερο σύνολο, πιο αποδοτικό θεωρώ. Πώς σας φάνηκε ο κοινούριο παίχτη και τι θέση πιστεύω ότι θα βγουν φέτος στο πρωτάθλημα? Είπαμε, το πρωτάθλημα είναι το αγωνιστικό. Όσο ομάδες γκελάρουν λιγότερο στα εκτός, αυτοί θα βγουν οι πρωταθλητές. Μην περιμένουν τώρα τα μεταξύ τους να κρίνουν κάτι. Οι γκέλες θα κρίνουν τα περισσότερα. Τώρα, άμα χάσω από όλα τα ντέρμπι, πάλι μπορεί να βγουν πρωταθλητές άμα κερδίσω όλες τις μικρές ομάδες. Θεωρώ. Πάρα για εσύ. Και σε αυτό παίζει ρόλο και ποιος θα περάσει και στην επόμενη φάση για τα ευρωπαϊκά. Σωστά. Αν έχει τώρα ευρωπαϊκό όπως ο Πάκ. Θα υπάρχει κόπωση. Είχε με τη Marseille, φαίνονταν μετά στα play-off ότι δεν μπορούσε. Ναι, θα υπάρχει κόμπωση. Αν πα μέχρι τον Απρίλιο και έχει ευρωπαϊκά. Πού πιστεύει να φτάσει ο Πάουκ στο κόλπερ, στου 4 παιδιά? Θα βγούμε πρώτο στο νόμο, να κερδίσουμε την Άντρα. Θα δείτε. Περάσουμε ευθεία 16. Θα μα έρθει μια ομάδα του Ιωάννη. Θα πρέπει πιστούν όλοι να το κάνουμε αυτό. Περάσουμε, ναι. Τρει κορυφαίοι παίκτε ομάδα, εσένα σαβαρά. Τρει κορυφαίοι παίκτε. Ναι. Κωνσταντέλια, Μεϊτέ και Ζήφκοβιτ. Βέβαια, ο Ζήφκοβιτ δεν φάνηκε στον Νόφι, αλλά σε όλα τα άλλα τα μάτια μια χαρά ήταν. Ο Τάρσ κοιτάζει ο Κωνσταντέλια. Εγώ αν έχω να πω, όλα θα κρυθούν από τον άλλον μήνα ο Πάνος Ντρούμλι. Και είναι ακόμα νωρίς για να κρίνουμε την ομάδα. Συμφωνώ πάνω. Ναι, πρέπει οι μεταγραφές να δεθούν με τους παλιούς παίκτες. Εννοείται. Μέχρι στιγμής έχουμε δει, έτσι όπως παίζει η ομάδα, ότι οι παλιοί παίκτες συμφέρουν στην ομάδα πιο πολύ. Η Μαρμάτε. Έχουν ολοκληρωθεί μεταγραφές για την ώρα. Ή θα έχουμε κάποια έκπληξη. Έκπληξη δεν νομίζω, παιδιά, να έχουμε. Εκτός και αν υπάρχει κάποιος ελεύθερος για μεταγραφή τώρα. Να αγοράσει κάποιον ΠΑΟΚ όπως έδωσε 3,5 εκατομμύρια για τον Βούλγαρο. Αλλά έτσι κι αλλιώς η ευρωπαϊκή λίστα έχει κλείσει. Είναι μόνο για το Super League. Όπως στο πρωτάθλημα πάλι το μιλήσουμε τώρα με ξένους. Πρέπει να μην του έχουμε όλους. Οπότε... Μόνο κανέναν Έλληνα. Ναι, μόνο κανέναν Έλληνα. Δύσκολο. Δεν υπάρχουν Έλληνες παιδιά στην αγορά. Κάνα Πέλκα, κάνα Λιμιό, μέχρι εκεί. Αλλά δύσκολα έρχονται για αυτό το ΠΑΟΚ. Δηλαδή παρόλο που είναι ΠΑΟΚτσάκια, άρρωστα, δύσκολα. Λοιπόν, πώς σα φάνηκε οι παίκτε, εντάξει, το είπαμε. Σάββας, κάτσε, όπα. Σάββας, Καλέξεξ. Θέλουμε να δούμε Τζίμα βασικό σε ευρωπαϊκό μάτς. Γίνεται θερμή παράγκληση από την ΠΑΟΚ. Ο Σάββας, Καλέξεξ, ζητάει το Τζίμα βασικό στο παιχνίδι με το Ελσίνκι πρώτη αγωνιστική. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, όλοι το ζητάνε. Ευθύμιος Τσιουρλές. Όλα καλά, μεγάλο λάθος. Θέλαμε τουλάχιστον άλλο ένα εξτρέμ μετά τον Δεσπόντο. Σαφώς συμφωνεί και ο Παναγιώτης νομίζω πριν. Ναι. Για μένα ο Πάοκ νομίζω ότι είναι καλά παιδιά. Είναι καλά παιδιά. Σας είπα, παίζουν τρεις μέσα και δεν γίνεται να έχεις δύο έξω. Αν τραυματιστεί ένας και μείνεις με έναν έξω. Λοιπόν.
νομίζω αυτές ήταν οι απαντήσεις που έχουν άλλε τρει απαντήσεις τελευταίες. Καμιά μεταγραφή να κάνουμε, φίλε Σιμεωνίδη, το απαντήσω μου. Πάω και δεν θα κάνω άλλε μεταγραφές για φέτος. Από το Γενάρη υπάρχει η περίπτωση του. Πες τι είχε τάφε, Μαξίμοβιτς. Ναι, το Μαξίμοβιτς είναι δύσκολο βέβαια. Ναι, αφήνει ενισχύ στο κέντρο και αποχώρησε ο Φελίπε Σουάρες. Αυτό το περιμένετε. Άμα έρθει ο Μαξίμοβιτς, ο Φελίπε Σουάρες θα φύγει για τον ΠΑΟΚ. Ή μπορεί να γίνει αντίθετο, να φύγει πρώτα ο Φελίπε για να πάρει τα λεφτά. Υπάρχει και η περίπτωση αποχώρηση του ΣΒΑΜ. Θα το περιμένετε και αυτό. Και επίσης να πούμε ότι ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς έχει ανοιχτό συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή ανανέωσε, αλλά μπορεί να φύγει οποιαδήποτε στιγμή που θελήσει αυτό. Θα το ξέρει αυτό ο κόσμος. Γι' αυτό κάνει κάποιες καλές εμφανίσεις τώρα και έχετε έβαλε κάποιο ευρωπαϊκό γκολ. Μήπως το ζητήσει καμιά καλή ομάδα. Να ανέβει και η αξία του. Α. Θέλει να τελειώσει την καριέρα του στο ΠΑΟΚ. Αρχίζει το παντελή και το γνωστό που πουλάνε οι παίχτες. Για να τελειώσει την καριέρα του στο ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Για πρωτάθλημα και κύπελλο φέτος πώς το βλέπεις. Ρωτάει Μιχδαλία. Κοιτάξτε, φέτος όπως έχει φανεί από την αρχή, ο ΠΑΟΚ έχει δώσει βάση στην Ευρώπη και όχι πρωτάθλημα κύπελλο. Στην Ευρώπη λες. Γιατί άμα ήταν φανή και στο τέτοιο, και στο πρωτάθλημα, με την Κυφισιά πήρες ζόρι με το ζόρι πήρες το τρίποντο, άστε να πάρει. Με τον Όφι έχασες. Έλα μου πια. Θες να σχολιάσουμε και λίγο το πρόγραμμα, τώρα με τα ευρωπαϊκά που βγήκαν. Ναι, ρωτάει ένα παιδί με ποιον παίζουμε πόβλη αγωνιστική τώρα, με ποιον με τον Άρη παίζουμε. Με τον Άρη, εντός έδρας, στη Τούμπα. Με τον Άρη, το μισθό σωματείο, το οποίο τώρα αντιμετωπίζουν και αυτοί προβλήματα. Δεν ξέρουμε κατά πόσο έχει όρεξη ο Γαρπίδης να έρθει να μας κερδίσει. Μετά, όχι, 21 του μήνα παίζουμε 7 με Άρη, 9 με Άρη, 21 παίζουμε ευρωπαϊκό με Ελσίνκι, μέσα στο Ελσίνκι. Ναι, μετά είναι το δύσκολο όμως. Που έχουμε 2 στην Αθήνα, ΑΕΚ Ολυμπιακό. ΑΕΚ Ολυμπιακό έχουμε. Ή με Παναθηναϊκό τώρα, δεν θυμάμαι, μπορεί να το μπερδεύω. Και έχουμε και Άιντρα, εντός. Μάτς. Εκεί είναι το δύσκολο. Θα δούμε. Τέλος πάντων, αυτά να περάσουμε στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Να ανοίξουμε γραμμές. Ωραία, ανοίγουμε γραμμές. Για να δούμε ποια θα είναι η πρώτη κλίση. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στα γνωστά τηλέφωνα ή στο Instagram, όποιος επιθυμεί. Για να πάρουμε για τον πρώτο φίλο ο οποίος θα μας καλέσει, ο οποίος μας έχει δώσει το τηλέφωνο του. Για να πάω ανοιχτή ακρόαση. Παρακαλώ, κάτσε. Μαστόπλης ο φίλος. Πάμε στον επόμενο, τι να κάνω. Μην αρχίσετε πάλι τα ίδια. Μας δίνουν τηλέφωνο, δεν σηκώνε, παιδιά, τέλος πάντων, εντάξει τώρα. Για να ξαναπάρουμε. Αφού να το σηκώσει κανείς, μας δίνουν τηλέφωνο. Για να δούμε, το σηκώσει ο φίλος. Α, το σηκώσει ο φίλος. Δεν το σηκώνε. Δεν το σηκώσει ο φίλος, πάμε στον επόμενο. Δεν θα επιμένουμε όσο είναι και στον εννοείται, ίδιο. Εννοείται, εννοείται. Πάμε στον επόμενο ακούγεται παρακαλώ. Ούτε αυτό, τι έχει πάντα. Πάμε 19 λεπτά, παιδιά, και κοιμάστε. Μας δίνετε τηλέφωνο και δεν απαντάτε. Τέλος πάντων, πάμε στον επόμενο σηκώσιμο. Άμα δεν έχει. Όλοι θα το σηκώσει. Και είναι guest, αυτό δεν αποκαλύπτουμε ακόμα. Εννοείται. Το όνομα. Θα έχουμε αν και το σηκώσει, θα το καταλάβετε. Αλλά υπάρχει περίπτωση να έχει και προπόνηση. Γυρίσει 3 χιλιόμετρες. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά. Μήπως να κλείσουμε τις γραμμές γιατί δεν έχουμε ακρόαση κοινό. Όχι, μετά να μην πάρουμε. Λοιπόν, ακόμη ένα τηλέφωνο. Καλησπέρα φίλε, είσαι στην εκπομπή, μπορείς να μιλήσεις. Όχι, δεν μπορώ τώρα. Ας γάμισες, καλά. Καλησπέρα, με ακούτε. Για ποιο λόγο καλέσεις την εκπομπή. Θέλω να σας πω το για ποιο λόγο καλέσεις, εσείς με καλέσετε κατά
Μα εσύ μας δώσεις τηλεφωνό σας. Κάτι θέλετε να πείτε για να μας δώσεις τηλεφωνό σας για να σας καλέσουμε. Πείτε μας για τον ΠΑΟΚ. Τι έχετε να πείτε. Ο ΠΑΟΚ. Δεν είμαι ΠΑΟΚ εγώ. Τι είσαι. Ολυμπιακός. Και παίρνεις εσύ και εδώ. Και παίρνεις τηλέφωνο σε λέω του ΠΑΟΚ και μας δίνεις τηλεφωνό σου. Πες μου τον Ολυμπιακό. Τι θες να πεις. Πάρε στον Τζουκαλά. Θα κερδίσεις. Ποιο θα κερδίσει. Τον ΠΑΟΚ. Άντε γεια. Άντε γεια. Έφυγες. Ο χώρος φίλος. Καταλαβαίνετε. Πες με σε λίγο μαλάκα. Τα έθελε ο χώρος. Λοιπόν, τον επόμενο φίλο, άντε φίλε. Για να πάρουμε τον επόμενο φίλο. Παίζει για το Βόλιο ΠΑΟΚ. Παίζει τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη, θα ανεβεί. Πάμε στην επόμενη κλίση, παιδιά. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλέστε την εκπομπή. Καλέσαμε την εκπομπή. Για πείτε μας, τι θέλετε να μας πείτε. Κοιτάξτε, πήρα τηλέφωνο για να ρωτήσω να μου πείτε λίγο τη γνώμη σας, γιατί θέλω να ακούσω και άλλες γνώμες. Ναι, τι σας προβληματίζει. Πάρα πολύ. Κοιτάξτε, τώρα το ευρωπαϊκό μου προβληματίζει πάρα πολύ. Το ευρωπαϊκό. Δεν ξέρω πώς θα. Γιατί πρέπει να δοθεί έμφαση και στο πρωτάθλημα της Ελλάδος αλλά και στην Ευρώπη και θέλω να τα πάμε καλά και στα δύο. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να είναι πολλοί δηλαδή αγώνες και θα είναι κόπες των παιχτών. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να αποδώσουμε και στα δύο. Οπότε πρέπει να πιστεύετε πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. Αυτό θα το απαντήσουμε και εμείς αλλά και το κοινό μας στα σχόλια. Το κοινό στα σχόλια θέλω να γράψει να απαντήσει στο φίλο ο οποίος έχει τηλεφωνήσει τώρα μετά στο κάτω του βίντεο και να βρούμε σαν παοκτσίδες όλη αυτή τη λύση η οποία θεωρεί την κόπο ο φίλος. Εσύ παρακάτω τι θεωρείς το φίλο. Τι οφείλεται. Οφείλεται ότι. Θα έχουμε καλύψει την κατάσταση. Έχουμε καλούς γυμναστές στον ΠΑΟΚ να καθησυχάσουμε το φίλο. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Έχουμε καλούς. Φέτος έχει φανεί ότι δεν έχουμε τραυματισμό σε αυτή την περίοδο. Δεν έχουμε. Αυτό οφείλεται στην καλύψη την κατάσταση. Πού οφείλεται και στην ενδυνάμωση των παιχτών. Νομίζω ότι έχουν αλλάξει οι εκεί μέσα γιατί τα τελευταία χρόνια συνέχεια τραυματισμόσαν. Καταλαβαίνεις, φίλε. Σου λύσαμε για τις απορίες ότι έχουμε καλούς γυμναστές. Η ομάδα δεν θα έχει κόπο. Θα γίνει το κατάλληλο rotation από τον προπονητή. Και πιστεύουμε να έχουμε εξίσου καλή πορεία και στα δύο. Βέβαια, οι γκέλες πάντα είναι και μέσα στο παιχνίδι. Είναι μέσα στο παιχνίδι, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Οπότε καταλαβαίνεις. Θες κάτι άλλο. Φίλισαν... Τελευταίο. Ναι, πείτε μας. Εκτός του ΠΑΟΚ, μπορώ να κάνω ερώτηση. Εννοείται τι είναι, δεν είμαστε εκεί πέρα τον ΠΑΟΚ. Να σχολιάσετε για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος αύριο. Με την Ολλανδία. Ναι. Πολύ σωστό. Αύριο με την Ολλανδία, τη στιγμή που δεν παίζει ο Κωνσταντέλια, θα κάνει λίγο γιογιό ο Άργο. Κουλιαράκι, δεν ξέρω το λέει. Χωρίς Κωνσταντέλια, μα δεν είναι δύσκολο, καταλαβαίνετε. Πού πάει. Τέλος πάντων, θα πάμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Έχω το δώσω 2-3 γκολ. Ίσως το 1-1 μας ευνοήσει. Η Ολλανδία είναι επιθετική ομάδα, έτσι είναι. Αλλά δεν έχετε και εύκολα γκολ. Οπότε γκολ θα το δώσω. Εσείς, τι γνώμη έχετε για το παιχνίδι. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι δεν είναι υπέρ μας πιθανότητες. Αλλά ναι. Μπορεί να το παλέψουμε, να πάρουμε μια ισοπαλία. Έγινε, σας ευχαριστούμε πολύ που καλέσετε την εκπομπή. Να μας ξανακαλέσετε. Γεια σας. Ο φίλος ήταν πάρα πολύ ωραία, νομίζω ήταν και γνώσης του αθλήματος. Είναι και έτσι εντός της Ελλάδας. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Έχουμε πούμε και κάτι άλλο για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ να πούμε. Ξεχάσαμε λίγο ένα στα γρήγορα. Μπασκετικό ΠΑΟΚ. Καλούς ξένους, κακούς Έλληνες θα έλεγα. Θα παλέψουμε για την οκτάδα. Ίσως για την εξάδα. Η πρώτη τετράδα για μένα είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ. Ίσως και Περιστέρι θα έλεγα. Η ΑΕΚ όμως μπορεί να κάνει κακή χρονιά όπως πέρσι. Η ΑΕΚ έκανε πολύ καλές μεταγραφές. Όλοι οι ξένοι που έχει φέρει είναι ένας. Είναι συμβόλαια πάνω από 100.000. Είναι δική μας οι ξένοι, ο καλύτερος να παίρνει 80.000. Γνώμη για όμιλο Champions League. Στο μπάσκετ. Να. Ρεαλτά Σαράι. Και σε Ραλτζό. Με τη Σέμι. Ενώ που θα τις πάμε τώρα. Την Γαλτά Σαράντη θυμάμαι παιδιά και θα πάω στο εκτός με στην Κωνσταντινούπολη. Λογικά θα έχουμε και vlog. Θα είμαι μέσα στο παιχνίδι, θα κάνουμε και vlog έξω από το γήπεδο. Μπορεί να κάνουμε και pre-game live. Μπορεί και pre-game live από το ξενοδοχείο το οποίο θα είναι η αποστολή. Θα πάω και στο ξενοδοχείο να υποδεχτώ την αποστολή. Να πάρω κάποιες συνεντεύξεις στους παίχτες γιατί το κανάλι μας καταλαβαίνω ότι. Αρχίζει και ανεβαίνει. Πλέον κάνουμε και εκδρομές με την ομάδα που μπορούμε πηγαίνουμε. Μπορεί να πάμε και στο Eintracht ΠΑΟΚ. Και στο Άιντραχτ ΠΑΟΚ, σωστά. Και όχι με τους φίλους του ΠΑΟΚ, να είμαστε δίπλα εκεί στο Ραζβάν Λουτσέσκου. Δίπλα στο Ραζβάν Λουτσέσκου εννοείται. Δημοσιογράφοι. Μπορεί να δώσει κάποιο, να κάνουν ένα giveaway στο εκτός έρα κάποια πρόσκληση για το εκτός. Ναι. Για το Γαλατά Σαράι ΠΑΟΚ, όποιος φίλος, δηλαδή όποιοι φίλοι θέλουν. Μπορεί να σκάσει ένα giveaway. Ναι, γιατί έχουμε προσκλήσει, θα βρισκόμαστε πίσω από τον πάγκο της ομάδας στο Σινάνερ Ντέν που θα γίνει το παιχνίδι. Συνεντεύξη μετά τους παίχτες θα πάρουμε, μετά το παιχνίδι.
Και πριν και μετά. Και πριν και μετά εννοείται. Και από τον προπονητή μας. Στο ξενοδοχείο θα είμαστε. Αυτά. Όλα τα τελευταία νέα θα τα δείτε αποκλειστικά στο Instagram. Φωτογραφίες αποκλειστικά, τα πάντα θα έχουμε live σύνδεση. Στις 18 Οκτωβρίου θα γίνει το παιχνίδι, θα είμαστε. 17, 18, 19, 3 μέρες λογικά. 3 μέρες εκεί πέρα θα είμαι αποστολή στην Κωνσταντινούπολη, εγώ σαν Αργύρης. Θα μεταφέρω τα νέα στο κανάλι μας. Μπορεί να δούμε και κανένα live στο Instagram. Μπορεί να κάνουμε και κάποιο vlog στην Κωνσταντινούπολη, άμα πετύχουμε φίλους του ΠΑΟΚ οι οποίοι θα πάνε στο παιχνίδι με λίγα σασαράι. Το σχόλιο τη αυτό. Εκείνη τη μέρα πούμε ότι μία μέρα πριν παίζει και Φενέρ Παχτσέ Παναθηναϊκός, το οποίο μπορεί να υπάρχει κυνηγητό στην πόλη Κωνσταντινούπολη, θα δείξει περνάμε σε Παναθηναϊκούς και Παοξίδες. Όπως είναι και στο ποδόσφαιρο που είναι την ίδια μέρα παίζει ο Ολυμπιακός. Ναι, ειδικά και στην Αθήνα τι θα γίνει που θα παίζει ο Ολυμπιακός, θα έχουν και γύρω λίγο. Δεν είναι γι' αυτό, είναι και στα εκτός στη Γερμανία. Ο Πάο και ο Ολυμπιακός παίζουν την ίδια μέρα. Με ο Ολυμπιακός με γερμανική ομάδα πια. Με την Φράιμπουργκ. Ναι, και παίζουν την ίδια μέρα. Ναι. Α, ωραία και πράγμα. Η πόλη είναι κάπου στις 2 ώρες νομίζω διαφορά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ κοντά. Ναι, τέλεια να πάει αυτό. Και το ένα μάτς είναι στις 7 και το άλλο στις 10. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ωραία πράγματα θα γίνουν. Αυτά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε που είδατε την εκπομπή. Γράψτε σχόλια ό,τι σχόλιο θέλετε. Μπορείτε να μας κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση, οποιαδήποτε απορία έχετε κάτω το βίντεο. Θα την απαντήσουμε στο Instagram. Στο Instagram. Ναι. Έρχονται και πάρα πολύ ωραία live. Θα έχουμε και live εκπομπές σχολιασμό. Μπορεί να έχουμε και post game live στο Πάο Χαρίς. Και giveaway μπορεί να έχουμε μπλούζες της ομάδας, οποίες θα πάω συνάδελφοι. Δεν το έχω ξαναπεί αυτό. Θα πάμε. Θα πάρω και μια φανέλα της ομάδας, που θα υπογραφεί από τους παίκτες. Θα την κάνουμε giveaway στο κανάλι μας. Εγώ δίνω το λόγο μου. 20 Οκτωβρίου να περιμένετε giveaway. Συν τα vlog που θα υπάρχουν από την Κωνσταντινούπολη. Και βέβαια με όλο αυτό με την υποστήριξη δικιά σας. Χωρίς τη δικιά σας υποστήριξη δεν θα γίνει τίποτα. Θα γίνει τίποτα. Λοιπόν, like, subscribe, καμπανάκια και τα σχετικά. Και follow σε Instagram να μαθαίνετε πρώτοι τα network. Και να λέγουμε. Ευχαριστούμε πολύ.